Ξελίζοντας τα ελληνικά και απευθυνόμενος προς τους ελληνοκυπρίους ηγέτες, εδώ είναι μια ανεξάρτητη δημοκρατία να τους το πεις, ξεψύχησε ο πρώην ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Τενκτάς. Ο Τενκτάς πέθανε στις 10 χθες βράδυ και σύμφωνα με δημοσίευματα του τουρκικού και τουρκοκυπριακού τύπου, μάρτυρας των όσων είπε, ήταν η κόρη του Εντέρ Βανγιόλ. Η κόρη Τενκτάς ισχυρίστηκε μάλιστα ότι ο πατέρας της αναφώνησε το όνομα του Προέδρου Χριστόφια. Την είδηση του θανάτου του πρώην τουρκοκύπριου ηγέτη ανακοίνωσε ο γιος του Σερντάρ και οι γιατροί του. Συνδεδεμένο με πολλά μελανά σημεία της ιστορίας της Κύπρου και εγκλήματα κατά των Ελληνοκυπρίων, το όνομα του Ραούφ Τενκτάς πέρασε στην ιστορία, αφήνοντας νοπές, αρκετές πληγές από τη δράση του να εκπληρώσει το όραμά του για διχοτόμηση του νησιού. Έχω τηλεφωνήσει στον κύριο Έρωγλου για να διαβάσω τα συνδημιδήρια τα δικά μου, της κοινότητας μας, προς τον ίδιο. Δεν νομίζω τώρα ότι είναι ώρα εμείς να κάνουμε εκτίμηση της δραστηριότητας, της δράσης του Ραούφ Τενκτάς. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, εν πάση περιπτώσει, του οποίου η δράση, όπως και η δράση Ελληνοκυπρίων παραγόντων ή τέλος πάντων Ελλήνων ή Ελληνοκυπρίων παραγόντων, δεν είναι και η καλύτερη. Η κηδεία του Τενκτάς, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 88 χρόνων, θα γίνει την Τρίτη, όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα με τις ανάλογες τιμές του ψευδοκράτους. Στην κηδεία θα παραστεί ο Τούρκος πρόεδρος Αμπντουλάχ Γκιούλ, πιθανόν ο πρωθυπουργός της χώρας Ταγίπ Ερντογάν και άλλοι επίσημοι της Τουρκίας. Αυτήν την ώρα του θρήνου για πολλούς Τουρκοκύπριους και για Τούρκους της Τουρκίας, γιατί ήταν παράγοντας τον οποίο ανακήρυξαν και εθνικό ήρωα της Τουρκίας. Λοιπόν, για λόγους που όλοι ξέρουμε και τους οποίους δεν συνεργαζόμαστε βεβαίως. Τούτη την ώρα λοιπόν δεν χρειάζονται πάρα πολλά λόγια και δεν χρειάζεται να βγάζουμε και άχτην τέχνη. Θλίψη για το θάνατο του Ραούφ Τενκτάς εξέφρασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι-μουν, ο ειδικός σύμβουλος για τον Κυπριακό Αλεξάνδερ Ντάουνερ. Το σύνολο των τουρκοκυπριακών μέσων ενημέρωσης μεταδίδουν αφιερώματα για το θάνατο του Ραούφ Τενκτάς. Επταήμερο πένθος κήρυξε στα κατεχόμενα το λεγόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Ισορρός του θα μεταφερθεί τη Δευτέρα στο λεγόμενο Προεδρικό, όπου και θα φρουρείται. Την Τρίτη στις 10 το πρωί ισορρός θα μεταφερθεί στο Τέμενος σε Λιμιγέ, όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία.